Συγχαρητήρια στον Πλατανιά. Κέρδισε δίκαια. Ήταν καλύτερο στο παιχνίδι. Παρόλο που εμείς ήμασταν αρκετά μαχητικοί. Εκμεταλλευτήκαμε λίγο και το άγχος τους, γιατί βγήκανε σε απλές φάσεις και δεν μπορούσαν να κάνουν την εύκολη φάση. Γενικά ήμασταν μαχητικοί μετά από καιρό. Εμείς έχουμε, όπως ξέρετε, τελειώσει από στόχους και πηγαίνουμε σε επιλογές που να ικανοποιήσουμε και τα παιδιά που δεν έχουν παίξει. Έτσι θα πάμε μέχρι το τέλος. Ευχόμαστε να πάρουμε και κάποια αποτελέσματα για να έχουμε ωραίο κλείσιμο. Να ευχηθώ στον Πλατανιά να πετύχει το στόχο του. Του αξίζουν συγχαρητήρια. Είναι μια ομάδα που ανέβηκε στην κατηγορία σαν και εμάς. Μέχρι κάποιο σημείο ήμασταν με τις ευχάριστες εκπλήξεις και οι δύο. Εμείς βέβαια κάποια στιγμή και μετά κυνηγήσαμε τον άλλο στόχο. Να ευχηθώ στην ομάδα του Πλατανιά να πετύχει το στόχο της. Κοιτάξτε, όλες οι ομάδες κάπως έτσι. Είναι η περίοδος που οι ομάδες είναι κουρασμένες. Θεωρώ ότι αν μπορεί να διαχειριστεί καλά το ρόστερ του και έχει και επιλογές, έχει βάθος, γιατί να μην μπορεί να ανέβει. Και οι άλλες ομάδες είναι σε αυτό το επίπεδο, κουρασμένες. Εδώ θα αντέξουν αυτές που έχουν λίγο βάθος στο ρόστερ και είναι φρέσκες σε αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή είχαν τη δυνατότητα μέσα από πολλές επιλογές να κρατήσουν την ομάδα ξεκούραστη. Εύχομαι να τα έχει όλα αυτά και να το πετύχει. Καταρχάς θέλω να ζητήσω συγγνώμη για την απουσία του κυρίου Χατζηνικολάου, έτσι, γιατί θρυνεί το χαμό ενός δικού του προσώπου και γι' αυτό βρίσκομαι εγώ στη συνέντευξη τύπου. Νομίζω ότι πέρα από το ποδόσφαιρο υπάρχουν και άλλα πράγματα και άλλες αξίες και νομίζω ότι πρέπει να γίνονται σεβαστές από όλους. Όσον αφορά το παιχνίδι και σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των υπόλοιπων ομάδων, κλειδώσαμε και μαθηματικά την συμμετοχή μας στα play-offs σε μια διαδικασία που έχει ένα διαφορετικό χαρακτήρα και πιστεύω τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια θα κοιτάξουμε να εκμεταλλευτούμε την σιγουριά αυτής της συμμετοχής ούτως ώστε να μπούμε με μια καλή θέση σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό θα κυνηγήσουμε να κάνουμε στα υπόλοιπα παιχνίδια. Από το σημερινό παιχνίδι νομίζω ότι όλος ο κόσμος είδε και αυτά που είπε ο συνάδελφος προπονητής, ότι είχαμε μια δίκαιη νίκη. Πιστεύω ότι με βάση την εικόνα του παιχνιδιού ίσως δικαιούμασταν και ένα πιο άνετο σκορ, αλλά πολλές φορές όταν σε ένα παιχνίδι τη νίκη τη διεκδικεί στην ουσία ένας, όταν έχει δηλαδή στόχο ένας, και αυτός ήταν ο Πλατανιάς, απέναντι σε μια ομάδα η οποία έδειξε σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς ότι είναι πάρα πολύ δυνατή και πάρα πολύ αξιόλογη και προσωπική μου άποψη είναι ότι αν δεν είχε τα προβλήματα αυτά θα βρισκόταν ακόμα πιο ψηλά. Νομίζω ότι παρουσιάσαμε ένα πάρα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο που αφήνει χαρούμενους και ικανοποιημένους όλους όσους βρίσκονται στην ομάδα, ακόμα και τον κόσμο ο οποίος κάθε αγωνιστική βρίσκεται στο πλευρό μας. Και μέσω μου θέλω να τους ευχαριστήσουμε από όλους την ομάδα. Σίγουρα, όπως γνωρίζετε, το ρόστερ του Πλατανιά είναι συγκεκριμένο και σίγουρα στα επόμενα παιχνίδια θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε κάποια πράγματα ίσως διαφορετικά από ότι μία περίπτωση που θα θέλαμε επιβεβλημένες νίκες σε κάθε παιχνίδι. Νομίζω όμως ότι όλα τα παιδιά είναι τιμοπόλεμα και επειδή έχουν δοθεί ευκαιρίες στους περισσότερους, πιστεύω ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των επόμενων παιχνιδιών και στη διαδικασία των Μπαράς, βέβαια, που ευελπιστούμε να μπούμε με καλή θέση. Νομίζω ότι η εμφάνιση του Μαραγκουδάκη χαροποίησε και εμάς πρώτα απ' όλα στην ομάδα, αλλά και τον κόσμο και την ομάδα που στηρίζει πάρα πολλά σε αυτόν τον παίχτη. Είναι ένας αξιόλογος ποδοσφαιριστής, το γνωρίζουμε όλοι και νομίζω ότι η παρουσία του από εδώ και πέρα θα είναι ιδιαίτερα αισθητή. Προσπαθήσαμε εμείς μέχρι ένα σημείο σταθήκαμε πάρα πολύ καλά. Κυρίως δίνοντας έμφαση στην αμυντική λειτουργία, γιατί γνωρίζουμε ότι η ομάδα του Πλατανιά είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Μέχρι ένα σημείο θεωρώ πως στεκόμασταν καλά στο γήπεδο. Παρ' όλα αυτά, ίσως και η κούραση, ίσως και η πίεση και το ότι εμείς, ας πούμε, δεν έχουμε κάποιο στόχο. Έχουμε μείνει στην κατηγορία όπως ήταν ο κύριος στόχος μας στην αρχή, οπότε τώρα δεν κυνηγάμε κάτι. Ίσως επηρέασε και αυτό. Και έτσι δεχτήκαμε τον γκολ. Από εκεί και πέρα να δώσει συγχαρητήρια στην ομάδα του Πλατανιά. Ελπίζω να εκπληρώσει τους στόχους του και να πάνε όλα καλά. Με τη σημερινή νίκη κλειδώσαμε και μαθηματικά την είσοδό μας στα play-off.
Είναι μια ιστορική στιγμή για την ομάδα μας και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά που το έχουν καταφέρει, σε εμάς τους ποδοσφαιριστές και στο τεχνικό team φυσικά, στη διοίκηση και στον κόσμο μας στηρίζει. Μπαίνοντας στα play-off, θα διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό για να είμαστε και ευχαριστημένοι και να μείνετε και ευχαριστημένοι και εσείς βέβαια. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα τι θα γίνει, δεν το ξέρει κανείς. Μακάρι να πάνε όλα καλά φυσικά. Αυτό αφαιρεί, και πιστεύουμε ότι θα πάμε. Αυτό αφαιρεί από σας το άγχος, δηλαδή ότι η ομάδα δεν πάει με αυτό το σκοπό να ανέβει, απλά πάει να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Ίσως. Δεν μπαίνουμε σαν το φαβορί της των play-off. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε και το outsider όμως. Θα κυνηγήσουμε το καλύτερο, δεν υπάρχει άγχος φυσικά.